τον κίνδυνο να δουν τον ένα μετά τον άλλο Δήμο να βάζει λουκέτο, έχοντας κλείσει τις υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού, φαίνεται ότι αποσοβούν έστω και προσωρινά δήμαρχοι της ενδοχώρας, που όπως αποκάλυψε χθες η Κρήτη TV, με το νέο νόμο που διέπει την κινητικότητα, η αίτηση και η μετακίνηση υπαλλήλων πλέον γίνεται δίχως τη σύμφωνη γνώμη των δημάρχων. Πρακτικά, στους περισσότερους από τους Δήμους σε απομακρυσμένες περιοχές, που οι υπάλληλοι καθημερινά για να φτάσουν στην εργασία τους διανύουν χιλιόμετρα, υπάρχουν ήδη αρκετές αιτήσεις για μετακίνηση προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια. Θεωρώ ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το ζήτημα. Όταν υλοποίησε και ψήφισε αυτό το νόμο, η λογική ήταν να ενισχυθούν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Δυστυχώς φαίνεται όμως στην πράξη ότι κανείς δεν έρχεται στους Δήμους της ενδοχώρας. Όλοι προτιμούν να είναι στο κέντρο και λόγω της ταλαιπωρίας μετακίνησης και του κόστους, αλλά και των παραπάνω δυνατοτήτων που τους δίνει η ανασχόλησή τους σε μια κεντρική υπηρεσία ενός κεντρικού Δήμου ή της περιφέρειας. Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, ο Δήμος Γόρτινας, που όπως αποκαλυπτικά λέει ο Δήμαρχος, αν φύγει έστω και ένας εργαζόμενος, θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο στο Δήμο, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη στιγμή ήδη ο Δήμος λειτουργεί με δυσκολίες. Τη γραμματιακή υποστήριξη του Δημάρχου εκτελεί πρώην εργαζόμενη στην καθαριότητα, ενώ σε πόστα όπως το Ταμείο υπηρετούν πρώην υδρονομής. Ο Δήμαρχος δεν έχει γραμματιακή υποστήριξη. Όταν το πρωτόκολλο του Δήμου μας το έχουμε αναθέσει σε πρώην εργάτρια καθαριότητας. Όταν η ψυχή των εσόδων μας είναι πρώην εργάτης υδρονομίας και εργάτης από το πανηματοφόρο. Όταν η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας αποτελείται από τρεις των ΔΕΗ. Θα ήθελα να μου απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός, αν κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Και αν είναι θετικός, να μας υποδείξει πώς. Αυτή τη στιγμή, ειδικά για το Δήμο μου, όταν υλοποιηθούν αυτές οι μετακινήσεις, οι οποίες είναι 11 στον αριθμό, θα κλείσει καταρχήν η τεχνική υπηρεσία, η οποία σήμερα απασχολεί 7 άτομα και τα 7 άτομα έχουν κάνει αίτηση για να μεταφερθούν στο Ηράκλειο, όπως θα κλείσουν και άλλες υπηρεσίες, οικονομική, τα ΚΕΠ, με ό,τι σημαίνει αυτό. Θέλω με μηχανικούς να διαβάζουν σεμινάρια το ένα το άλλο και μια στιγμή πάλι έτσι ξαπάρα πάμε την αρχή. Το θέμα έθεσαν στη διάρκεια της σύσκεψης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων σήμερα οι δήμαρχοι, που απέσπασαν από τον Βασίλη Λαμπρινό τη δέσμευση ότι δεν θα πάρει εργαζόμενους από άλλους δήμους, ενώ το ίδιο δεσμεύτηκε ότι θα πράξει και ο Περιφερειάρχης Κρήτης σε δημάρχους που τον επισκέφθηκαν, καθώς το θέμα, εφόσον δεν υπάρξει πρόβλεψη, αναμένεται να τεινάξει υπηρεσίες δήμων στον αέρα. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Γόρτινας και ένα άτομο να φύγει, εγώ προσωπικά θα κάνω έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και θα προτείνω ο Δήμος να κλείσει και να πάμε να παραδώσουμε τα κλειδιά. Το μέτρο αυτό πάντως, μετά τις δεσμεύσεις Δημάρχου Ηρακλείου και Περιφερειάρχη, αντιμετωπίζεται προσωρινά με τον τρόπο αυτό. Κάτι που οι Δήμαρχοι γνωρίζουν καλά και γι' αυτό το λόγο έχουν ήδη προγραμματίσει νέο κύκλο επαφών με το Υπουργείο, προκειμένου στη διαδικασία αυτή να υπάρχει ξεκάθαρα η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου από όπου αποχωρεί ο εργαζόμενος ή τουλάχιστον πρόβλεψη για αντικατάστασή του. Εφόσον πάει να περάσει μια τέτοια νομοθεσία, θα έπρεπε προφανώς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη, ξέρετε κάτι, να σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις πρόσληψη και να αναπληρώσεις το κενό.